θυμόμαστε ότι εκείνη η φράση είναι «Ήβρες το σήκω, σήκω στο πριχού σου το σηκώσουν», κάπως έτσι. Πάμε με τον συνεργάτη μας τον Σάββατον Πέτρου για τα τουρκικά δημοσιεύματα ως συνέχεια των όσων ακούσαμε από τον Γιάννη τον Χαραμπίδη που βρίσκεται στην Άγκυρα. Καλή σας μέρα κύριε Πέτρου. Καλημέρα Λάζαρ και στους ακρατές. Έχουμε τον Υπουργό Ενεργείας της Τουρκίας, τον Taner Yildiz, που σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι λόγω της προσπάθειας της Κυπριακής Δημοκρατίας να παγωποιήσει την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο με το να προχωρήσει σε δεύτερο γύρο αδειοδότησης και την εξόρυξη κοιτασμάτων, η Τουρκία είναι αντίθετη προς αυτή την ενέργεια και παρά την προειδοποιητική επιστολή του Ερτοάν στις 2 του Νιόβρη του 2012 σε όλες τις πετρελαϊκές εταιρείες να μην συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, εν τούτης μεγάλες εταιρείες όπως την ENI και Total αγνόησαν την επιστολή Ερτοάν και προχώρησαν στον διαγωνισμό. Αυτές οι εταιρείες μπήκαν στη μαύρη λίστα της Τουρκίας και η εμπλοκή τους στην κατασκευή αγωγών μαύρης θάλασσας Μεσογείου είναι εκτός διαγωνισμού. Αυτά τα είπε ο Τούρκος, ο Taner Yildiz, ή είναι ειδήσεις? Απευθείας σε ανακοίνωση του Taner Yildiz. Η επιστολή Ερτοάν είχε και θετική ανταπόκριση, όπως λέει, από μεγάλες εταιρείες και απέσχαν από τον διαγωνισμό. Μετά από αυτά η Τουρκία αλλάζει τα σχέδια της και σε ένα μήνα το κοινογραφικό Μπάρπαρος Χαϊρετσίν Πασά θα βρίσκεται για τρισδιάστατες έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και πέριξ της Κύπρου. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Χαϊρετσίν Πασά είναι η αλλαγή του ονόματος των Νορβηγικών, των Πόλαρκους, όταν το πήραν από την Νορβηγία, του ύψωσαν τουρκική σημαία και το ονόμασαν Πάρπαρος Χαϊρετσίν Πασά. Εδώ μια παρέσθεση να πω. Ο Χαϊρετσίν Πασά ποιος ήταν? Είναι το ίνδαλμα του τουρκικού ναυτικού επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος είναι εξισλαμιστής Έλληνας από τη Μυτιλίνη, ο οποίος ο Σουλτάνος τότε το γύρω στο 1550 του έδωσε την αρχηγία του τουρκικού στόλου στη Μεσόγειο. Η μητέρα του πέθανε με το όνομα Κατερίνα και ο αδερφός του ο Ηλίας σκοτώθηκε στην κατάληψη της Ρόδου από τους ενετούς. Mm-hmm. Και η μητέρα του διατήρησε μέχρι, αν και εξισλαμιστής, θα διατήρησε το όνομα μέχρι θανάτου. Nice. Η μονομερής εξόρυξη κυρμάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία είναι παράνομη, λέει, και δεν την αναγνωρίζει τη συμφωνία και τις άδειες που έδωσαν στις ξένες εταιρείες και πρέπει να γίνουν από κοινού με την Τουρκία. Η εξόρυξη πρέπει να γίνει από κοινού με την Τουρκία, η οποία με συμφωνία με το ψευδοκράτος ενεργεί εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων. Και τα κοιτάσματα θα μεταφέρονται μέσω Τουρκίας. Συνεχίζοντας, ο Γιλτής λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία έχει να επιλέξει. Εδώ όταν λέει Κυπριακή Δημοκρατία, δεν τη λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, τη λέει η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση. Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο. Κάθε φορά πρέπει έχει να επιλέξει μεταξύ δύο επιλογές. Κάθε φορά πρέπει να αποδίδουμε, να προσπαθούμε να αποδώσουμε αυτούς τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούν οι κατακτητές ανέκαθεν για την Κυπριακή Δημοκρατία, σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία χατηρικώς την ονομάζουν Διοίκηση Κυπρορωμιών, Κύπρου Ζουμ. Και δίνει δύο επιλογές να επιλέξουμε. Η μία επιλογή είναι να συνεχίσει τις παράνομες ενέργειες, οι οποίες θα φέρουν ένταση στην περιοχή. Παράνομες εννοεί τις ενέργειες της Κυπριακής, τις νόμιμες, ναι, κατά, ναι, το διεθνές δίκαιο. Δεν το είτε καθόλου η Τουρκία από όλες αυτές τις δηλώσεις, διακηρύξεις όλων των κρατών της γης που μίλησαν για αυτό το θέμα, των Ηνωμένων Πολιτειών με τις εταιρείες τους, της Βρετανίας, της ίδιας προχθές, όλων των της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
για το ότι στην παρανομία βρίσκεται η Τουρκία και όχι η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Τουρκία, όπως ξέρουμε, έχει, έχει την εντύπωση ότι όλος ο κόσμος θα γίνει, θα προσαρμοστεί στο τουρκικό σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας θέλει να γίνει μέλος, θέλει όχι να εξωευρωπαϊστεί η Τουρκία, αλλά να τουρκοποιηθεί η Ευρώπη και να προσαρμοστεί με το τουρκικό σύνταγμα. Η μία επιλογή που μας δίνει είναι να επιλέξουμε την οδόν της έντασης και των αντιπαθέσεων. Και η δεύτερη, τη συνεκμετάλλευση μαζί με όλους τους Κυπρίους, εννοώντας τους Τουρκο και τους Τουρκοκύπριους, και των διαμερισμών των κοιτασμάτων. Ευελπιστούμε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα επιλέξει τη δεύτερη επιλογή, λόγω της, λόγω του ότι είναι στριμωγμένη οικονομικά και είναι στον πάτο. Ευελπιστούμε ότι η διοίκηση των Κυπρορωμιών Κυπριακής Δημοκρατίας, ναι, θα επιλέξει τη δεύτερη επιλογή λόγω της δεν την αποκάλεσε Κυπριακή Δημοκρατία. Όχι, την Ελληνοκυπριακή Διοίκηση. Μα, ούτε Ελληνοκυπριακή Διοίκηση. Δεν χρησιμοποιούν την λέξη Yunnan οι Τούρκοι για τους Έλληνες Κυπρίους, χρησιμοποιούν τη λέξη Rum, όπως και για τους Κωνσταντινούπολίτες Έλληνες, έτσι δεν είναι? Το εξηγήσαμε άλλη φορά, το εξήγησε μάλλον. Ναι, αλλά θα πρέπει να το λέμε ξανά και ξανά για να καταλαβαινόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ. Λάζαρε, θέλω να σας πω ότι οι Τούρκοι στην απειλή τους, λέει ο Τανεγιούτης, εκτός που την οικονομική κατάσταση, συνεπία της οικονομικής άσχημης κατάστασης που βρίσκονται, θα επιλέξουν τη δεύτερη επιλογή, λαμβάνοντας υπόψη δηλώσεις Ελληνοκυπρίων πολιτικών και του θρησκευτικού ηγέτη τους, ότι τα κοιτάσματα είναι εποφελία και των Τουρκοκυπρίων και θα οδηγηθούν για εμπόρευση μέσω Τουρκίας. Μετά από αυτά το Πάρπαρος, σε ένα μήνα θα είναι στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, το Πάρπαρος θα έκανε έρευνα στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά λόγω της κατάστασης που διαμορφώθηκε, άλλαξαν το πρόγραμμα και το στέλνουν σε ένα μήνα στα παράλια της Κύπρου. Μα όταν λέει θα το στείλουν στην Κύπρο, πού θα το στείλουν? Ότι οι Τούρκοι αναλυτές, οι Τούρκοι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι εάν το... Αυτό δεν το είπε ο Υπουργός Ενεργείας, αλλά το αναφέρουν οι Τούρκοι. Έχει το δικαίωμα η Τουρκία στην αδειοδότηση στα οικόπεδα τα οποία εφάπτονται πάνω στα δικά μας στην νότια της Κύπρου. Όταν το Πάρπαρος, το κοινογραφικό τους βρει στο βυθόν κοιτάσματα, να δώσει άδεια εξόρυξης και άμεσης εκμετάλλευσης πριν την εξόρυξη. Μας... Δηλαδή ενώ θα είναι στο βυθόν αυτά τα κοιτάσματα, οι Τούρκοι θα τα δώσουν, θα τα πουλήσουν πριν να τα εξορίξουν. Αυτή είναι η εκδοχή των αναλυτών των Τούρκων. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πέτρου. Καλημέρα. Μας ενημέρωσε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο Σάββας ο Πέτρου, κυρίες και κύριοι, για τα δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Ενεργείας Τανέρ Ελκίν και τα δημοσιεύματα που αφορούν το φυσικό αέριο.